Τη Βαλκάνη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά? Μια χαρά, πολύ καλά. Στο Κατάρ είναι η βάση σας τώρα? Ναι, κοιτάξτε, η Open, η ομάδα του Open είναι ομάδα της Aspire Academy. Aspire. Είχα υπογράψει μετά από, μετά από την Εθνική Ελλάδος, εγώ υπέγραψα συμβόλαιο με την Aspire και με στείλαν κατευθείαν στο CAS. Τελείωσα από το CAS Open και είμαι τώρα εδώ στο Aspire Academy. Α, μάλιστα, ωραία. Ετοιμάζεστε για το Μουντιάλ δηλαδή, στο Κατάρ? Ναι, ναι, το Κατάρ, ναι, ετοιμάζεται. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, ετοιμάζονται, χαμός? Ναι, 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 κοίταξε, τα στάδια είναι φανταστικά και ναι, νομίζω όσο ο κόσμος έρθει σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι σίγουρα. Τις προετοιμασίες που έχουν κάνει, θα είναι φανταστικά. Έχουν, το κάτι άλλο. Έχουν αρχίσει να έρχονται coach από τώρα? Σιγά σιγά. Περιμένουν τέλος αυτής της εβδομάδας πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Οπότε είστε ακριβώς στο κέντρο του ποδοσφαίρου αυτό το διάστημα, ειδικά αυτή τώρα. Στιγμή, ναι. Άρα θα μας δίνετε ανταποκρίσεις από εκεί, από το Κατάρ. Θα μας λέτε τι γίνεται. Ναι, μπορώ, πώς δεν μπορώ. Σωστά. Θα μας κάνετε αναλύσεις. Βέβαια, τα πάντα. Ναι. Και ρεπορτάζ. Σε πρώτη φάση, κύριε Βαλκάνη, μια ανάλυση θέλουμε για τον Κωνσταντέλια. Τον είδαμε χθες με τον Βόλο, τον είδαμε με τον Ιωνικό εκεί που έλαμψε κυρίως. Τον είδαμε να παίζει μέσα στην ΑΕΚ. Ναι. Τώρα σιγά σιγά έχει μπει στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ένα παιδί που είναι 19 ετών, που δείχνει αρκετά καλά στοιχεία και στο κομμάτι του τεχνικό και στο κομμάτι του τακτικό. Εσείς πώς τον ζήσατε πέρυσι, ένα ίσως κομβικό σημείο για τον ίδιο το ποδοσφαιριστή, το γεγονός ότι βγήκε στο εξωτερικό για να πάει να παίξει στην Open? Ναι, ναι. Νομίζω ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανε. Διότι καμιά φορά πρέπει να φεύγουμε από το περιβάλλον που είναι και λίγο comfortable, μπορώ να το πω λίγο στα ναι, ναι, ναι. Της άνεσης, ζώνη άνεσης που λέμε. Comfort zone. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Ήρθε εκεί και κοιτάξτε, δεν πήγε σε μια ομάδα που παίζει επιτετικά και κάνει πρωταθλητισμό. Ήρθε και σε μια ομάδα σε μια δύσκολη στιγμή που έπαιζε για τη σωτηρία της. Αλλά και εγώ εκείνη τη στιγμή όταν έμαθα ότι προκύπτει ότι μπορούμε να πάρουμε τον Γιάννη, μ' άρεσε. Το ότι μπορούμε να φέρουμε έναν ταλαντούχο παίκτη σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια εκεί, και ήξερα ότι έχει πια κάποιες ικανότητες για να κάνει κάποια διαφορά, αν και ακόμα είναι μικρός. Αλλά ήξερα ότι και για την εμπειρία του θα είναι φανταστικά, και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία, το να δουλεύει για να σωθεί η ομάδα, να περάσει όλο αυτό αυτή τη δυσκολία, διότι δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα το Βέλγιο. Το παρομοιάζω πολύ σαν το Championship της Αγγλίας. Είναι πολύ δυνατό, πίεση, intensity, ένταση πολύ. Και οι μικρότερες ομάδες, όταν παίζουν τις μικρότερες ομάδες, μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι κλείνονται πίσω, και είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ της τακτικής και κάθε εβδομάδα κάτι αλλάζει. Νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία έμαθε πάρα πολλά ο Γιάννης και για τον εαυτό του, σαν χαρακτήρα, στο τι θα πρέπει να κάνει για να κάνει το επόμενο βήμα, και σε ένα περιβάλλον που υπήρχε αυτή η πίεση το έκανε, αλλά και έμαθε και πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο. Είδε κάτι άλλο, είδε πώς οι ομάδες παίζουν, η τακτική, τις προπονήσεις που έκανε. Βέβαια, άλλη εμπειρία. Το περιβάλλον τον βοήθησε πολύ, ναι. Σε αυτό που λέτε, κύριε Βαλκάνη, αυτό το οποίο έχω δει και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που παίζει αρκετά με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι ότι νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν ταλέντο έχουμε δει και έχουμε ξαναδεί, και να είναι και να πηγαίνουν στο ένας με ένα, να ψάχνουν την ατομική ενέργεια και όλα αυτά. Ο Κωνσταντέλιας στο ξεκίνημα είναι πολύ καλός τακτικά. Και επειδή ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ απαιτητικός φέτος με τον Λουτσέσκου, δείχνει να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι. Κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά, νομίζω, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα είναι ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο παιδί. Δηλαδή, μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου καταλαβαίνει πάρα πολλά. Και έχει έτσι ανοιχτό μυαλό και θέλει πάντα να μαθαίνει.
και πάντα να δουλεύει, να καλυτερεύει. Αυτό κατάλαβα εγώ εκείνη την περίοδο που δούλεψα μαζί του. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτή είναι η διαφορά σε ένα ταλέντο να κάνει το επόμενο βήμα και πλέον να μην μείνει ταλέντο, να γίνει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το να θέλει πάντα να θέλει να καλυτερεύει, να γίνει καλύτερος. Νομίζω ότι από τακτική δουλέψαμε πάρα πολύ εμείς στην Πελιού, γιατί έπρεπε. Πέσαμε κάποιες πολύ καλές ομάδες. Είχαμε κάποιες ομάδες που θα έπρεπε να παίξουν πιο επιθετικά για να πάρουμε τους βαθμούς μέσα στην έδρα μας. Και ασχολιόταν πάρα πολύ. Δηλαδή έκανε και ατομικά με το βίντεο, με την ανάλυση, με τους αναλυτές εκεί. Στις προπονήσεις απάντου ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Δούλεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό λέω ότι αυτή η εμπειρία, το τακτικό κομμάτι, νομίζω να το βοήθησε όσο πρέπει. Και τώρα βλέπετε ένα παιδί που, όπως είπατε, είναι πιο επιθετικογενής, θέλει να παίρνει αυτές, να κάνει αυτές τις ατομικές ενέργειες, αλλά μ' αρέσει που ακούω ότι στο τακτικό κομμάτι μπορεί να τον εμπιστευτεί ένας προπονητής. Γιατί αυτή είναι η διαφορά, έτσι. Ναι. Ένας πρώτος προπονητής, σαν το Λουτσέσκου τώρα, όταν βάλει ένα νέο, ξέρει, βλέπει ότι ο Γιάννης τώρα έχει αυτή την ικανότητα να κάνει το one against one, να περάσει κάποιον, να κάνει μία από αυτές τις φανταστικές ενέργειες και να, η τελική πάση. Αλλά μπορείς να τον εμπιστευτείς στην αμυντική οργάνωση να κάνει αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και νομίζω χαίρομαι που το ακούω αυτό από τον Γιάννη, γιατί ήταν το επόμενο βήμα που έπρεπε να κάνει. Γιατί πλέον πρέπει να φύγεις από αυτή τη φάση που είσαι used player. Ναι, γιατί και ξέρουμε ότι και να γίνεις άντρας, να κάνεις, ναι, κάποιο λάθος ή κάποια στιγμή να μην είσαι συγκεντρωμένος στην αμυντική λειτουργία και εντάξει, θα γίνει το λάθος. Αλλά όταν πας στην πρώτη ομάδα και ειδικά μια μεγάλη ομάδα σαν το ΠΑΟΚ, αυτό είναι ένα σίγουρα very important κομμάτι για να μπορεί ένας προπονητής να τον εμπιστευτεί στην ενδεκάδα. Έτσι όπως το ζήσατε εσείς, κύριε Βαλκάνη, το αρνητικό του ποιο είναι? Ποιο είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση στο παιχνίδι του? Είναι σωματικά, είναι φυσική κατάσταση, είναι τακτική, οποιοδήποτε? Έτσι όπως να ζέσετε εσείς εκείνο το εξάμεινο στο Βέλγιο. Κοίταξε, σωματικά εντάξει, είναι ακόμα παιδί, είναι ακόμα. Ναι, εννοείται. Θα δουλέψει, θα γίνει άντρας, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Αλλά, okay, σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει πιο πολύ χώρο, πιο πολύ space, νομίζω και σωματικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει μια τρομερή ταχύτητα ο Γιάννης. Και όχι μόνο ταχύτητα χωρίς την μπάλα, εγώ μιλάω για ταχύτητα με την μπάλα. Που αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν το έχουν όλοι οι παίκτες. Πολλοί είναι που το έχουν για το χώρο χωρίς την μπάλα, αλλά ο Γιάννης το έχει και με την μπάλα, που είναι φανταστικά. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακούω τώρα και είδα το παιχνίδι με τον Ιωνικό, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι, έπαιξε με τον Βόλο τώρα, το τι χρειάζεται ο Γιάννης είναι υπομονή, στήριξη για να μπορεί να κάνει και τα λάθη του, σαν νέος. Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ναι, και να τον αφήσουν να συνεχίσει να μαθαίνει το ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το level. Το να μπορεί να παίζει βασικός, να βελτιωθεί, να στερεθοποιεί σαν βασικός και να το μπορεί να το κάνει για ένα μεγάλο διάστημα. Αν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε σε ένα χρόνο με δύο χρόνια θα δούμε έναν φανταστικό παίκτη που θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και την Εθνική Ελλάδος. Γιατί πιστεύω πολύ ότι έχει μια ικανότητα, ότι έχει το X-Factor, μπορεί να κάνει το κάτι από το τίποτα. Ναι. Αλλά για μένα αυτό είναι τώρα, το να παίξει παιχνίδια, να πάρει πολλά παιχνίδια, να τον στηρίξουν, να τον υποστηρίξουν και όταν κάνει λάθος να το βελτιώσει, να μην τον κατευθείαν να τον βγάλουμε απ' έξω και να πούμε εντάξει, χρειάζεται χρόνο στην Ακαδημία. Νομίζω έχει κάνει το step τώρα και πρέπει να το κρατήσει και αυτός ο ίδιος με τη συγκέντρωση που θα έχει και με την πολλή δουλειά που θα κάνει. Και ένα πράγμα που δεν φοβάμαι με αυτό είναι τη δουλειά. Έτσι, να ξέρετε πολύ καλά ότι δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Όχι μόνο όταν κάνει προπόνηση η ομάδα, με τα έξτρα που κάνει. Αυτή είναι η διαφορά, πάλι θα πω, για πολλά ταλέντα που δεν κάνουν το επόμενο step. Συνήθως κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει, αλλά όχι το έξτρα. Ο Γιάννης κάνει το έξτρα. Να περιμένουμε τον Κωνσταντέλια στα καλά του να μοιάζει με το Φορτούνι όπως το έχετε παρομοιάσει στο παρελθόν, κύριε Βαλκάνη? Μοιάζει στα στοιχεία? Κοιτάξτε, πώς ήθελα να το πω αυτό για να καταλάβετε ότι ο Κώστας Φορτούνι νομίζω είναι ένας από τους τελευταίους παίκτες που ξέρουμε στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά, που έκανε τη διαφορά το τίποτα, έκανε κάτι. Ναι. Και με την Εθνική που τον χρησιμοποιούσαμε και με τον Ολυμπιακό πολλές φορές. Αυτό το X-Factor
Νομίζω θα το έχει στο μέλλον και ο Γιάννης. Νομίζω σε ακαδημίες αν έπαιζε, ναι, θα το έκανε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τώρα αυτό είναι ότι λέω ότι με τον χρόνο να τον εμπιστευτούμε, θα δούμε κάτι τέτοιο από αυτόν. Γιατί αυτή η ατομική ενέργεια που έχει, και πιστεύω ότι πολλοί οι παίκτες θα το συζητάνε και στο ΠΑΟΚ, όπως και οι παίκτες και εμείς το βλέπαμε στις προπονήσεις στο Βέλιο, κάνει κάποια τρομερά πράγματα που νομίζω όταν έρθει πιο fluent μέσα στο παιχνίδι και θα ξέρει ότι έχει κάνει τον εαυτό του established μέσα στην ομάδα, θα δούμε έναν διαφορετικό παίκτη και θα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που ο κόσμος τα αγαπάει να βλέπει. Γιατί στο τέλος γι' αυτό πάμε στο γήπεδο, να βλέπουμε και τέτοιους παίκτες. Σωστά, εννοείται. Και νομίζω ότι στο μέλλον έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Αλλά αυτό είναι, χρειάζεται μόνο υπομονή και δουλειά τώρα για αυτόν. Ναι. Coach, τον Έλληνα παίκτη το ζήσατε και μέσω της εθνικής ομάδας στην παρουσία σας δίπλα στο κύριο Φανσχίπ. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, κάτι διαφορετικό προφανώς η εθνική ομάδα, έτσι, το διεθνές ποδόσφαιρο να το πω έτσι, σε σχέση με μια ομάδα στην καθημερινότητα, αλλά πώς ήταν αυτή η εμπειρία, έτσι, η γνωριμία σας με το ελληνικό ποδόσφαιρο να το πω έτσι, πιο ζεστά? Ναι, για μένα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν θα τη ξεχάσω ποτέ, ένα που είμαι και Έλληνας και ήταν όνειρό μου ότι θα μπορώ να δουλέψω με την εθνική ομάδα και μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά πήγαμε μια φιλοσοφία ότι πιστεύαμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι πιο aggressive και όχι απλά έτσι απλώς να κλείνεται πίσω και να παίζει με αντιπιθέσεις. Okay? Να παίζει, ναι. Δηλαδή η φιλοσοφία να μην είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, πιστεύουμε και στο ταλέντο, πιστεύαμε ότι ο Έλληνας ο παίκτης, μην σταθούμε στο 2004 ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να κερδίσεις και να παίξεις μπάλα. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει και την Ιταλία που ήταν η professor τέτοιου είδους ποδοσφαίρου και φιλοσοφίας, που έχει αλλάξει η φιλοσοφία της. Και τώρα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν την βλέπουμε γενικά νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες είναι πολύ λίγες οι ομάδες που παίζουν έτσι πλέον. Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Και ξέραμε ότι για να κάνει improve η ομάδα και να καλυτερέψει και να την δούμε τώρα εκεί που είναι και πιστεύω θα κάνει και άλλα step μπροστά. Ένα είναι ότι έπρεπε να τη φρεσκάρουμε την ομάδα, να φέρουμε πιο πολλούς νέους, να φέρουμε παίκτες που μπορούν να τρέχουν, παίκτες που να έχουν ένταση μέσα στο παιχνίδι τους και παίκτες που μπορούν να παίξουν μπάλα και δεν φοβούνται να παίξουν μπάλα. Δηλαδή δεν το βλέπουν σαν ρίσκο, πιστεύουν στον εαυτό τους, έχουν την τεχνική κατάρτιση να παίξουν και να παίξουμε από πίσω, να κάνουμε build-up. Και νομίζω σε κάποιο βαθμό το καταφέραμε αυτό. Είδαμε κάποια φανταστικά παιχνίδια και βλέπουμε τώρα ότι και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ, ότι με πολλούς παίκτες που φέραμε στην εθνική ομάδα, με το τρόπο που θέλουμε να παίξουμε, αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν γίνανε τρομερές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές που πολλοί πιστεύαν να τα γίνουν. Και ο άλλος, ο επόμενος προπονητής, ο κ. Πογιέτ, συνεχίζει με αυτό το τρόπο να δουλεύει, με αυτούς τους παίκτες, διότι και αυτό κάπως με ικανοποιεί, γιατί όντως δεν κάναμε κάποιο λάθος. Νομίζω κάναμε, ήμασταν στην αρχή που αρχίζαμε να κάνουμε build μια ομάδα. Πιστεύετε, coach, ότι η φουρνιά αυτή της εθνικής, όπως είναι τώρα, έτσι, αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών θα βρεθούν ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, την ποιότητα? Σίγουρα. Σίγουρα. Και ξέραμε και όταν φύγαμε με τον John Benskip, ξέραμε ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα. Διότι όσα πιο πολλά παιχνίδια, όσο πιο πολλά μεγάλα από αυτά τα παιχνίδια, σαν να παίζει Ισπανία, Σουηδία, τέτοια παιχνίδια, τέτοια φιλικά, λέω νέοι παίχτες, εντάξει δεν είναι νέοι σε ηλικία τόσο πολύ, διότι ξέρεις σε χώρες Ολλανδία, Γερμανία, τα λοιπά, από 18 χρόνων παίζουν. Αλλά η εθνική ομάδα, ειδικά για τη δικιά μας εθνική ομάδα, που νομίζω προηγούμενα χρόνια είχαμε πάντα μια πολύ έμπειρη ομάδα σε μεγάλη ηλικία και ήταν και διαφορετική φιλοσοφία αυτή η σκέψη, έτσι. Τώρα αυτοί οι παίκτες θέλαν παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια, θέλαν να έπρεπε να πιεστούν. Ναι, έπρεπε να παίξουν κάποια παιχνίδια με τη Σλοβένια και να πιεστούν ότι πρέπει να περάσουν σε εκείνο το παιχνίδι που ήρθαμε 0-0 και δεν το καταφέρανε. Στο Nations League. Στο Nations League, okay, ναι. Αλλά αυτή ήταν μια εμπειρία.
ήταν εμπειρία πάλι να πας μέσα στη Ισπανία να πάρεις το 1-1 ή να πας στη Σουηδία που εγώ νομίζω, αν θυμόστε καλά, το πρώτο ημίχρονο μέσα στη Σουηδία έπρεπε να ήμασταν 2-0. Ναι, ήταν πολύ καλό. Ήμασταν τρομεροί, φανταστικό ποδόσφαιρο και δεν θυμάμαι πολλά άλλα παιχνίδια στο παρελθόν με τέτοια φιλοσοφία, με τέτοια επιδητικογενής, aggressive ομάδα να παίξει εκτός έδρας. Okay, αλλά και στο τέλος που χάσαμε, αν θυμόστε, γίναν κάποια ατομικά λάθη. Αυτά είναι εμπειρία. Είναι το ίδιο που λέμε τώρα και για τον Γιάννη. Θέλει πίστοση χρόνο. Όχι μόνο ένας παίκτης, αλλά μια ολόκληρη ομάδα όταν δουλεύει ένας προπονητής. Και δυστυχώς καμιά φορά, εντάξει, στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό. Ναι, και δεν το συνηθίζουμε να δίνουμε αυτή την πίστοση χρόνο, αλλά νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό και πιστεύουμε σε έναν και πιστεύουμε στη δουλειά που κάνει και τον δώσουμε χρόνο και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καλυτερέψει. Και ειδικά ένα τελευταίο, γιατί είναι ένα που πιστεύω πάρα πολύ, σε παρακαλώ στην Ελλάδα να δίνουν πιο πολλές ευκαιρίες Ελληνόπουλο. Δεν γίνεται να γίνεται πρωτάθλημα με τόσους λίγους Έλληνες να παίζουν. Δεν γίνεται. Δεν βοηθάει και την εθνική ομάδα, αλλά δεν βοηθάει και το quality του πρωταθλήματος. Ναι, δεν βοηθάει καθόλου. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που έπαιζα εγώ, Α εθνική και Β εθνική. Κότς παίξατε και στον Ηρακλή. Περισσότεροι Έλληνες παίζαν. Και Ηρακλή, εννοείται. Ηρακλή, Λάρισα, Πανετολικό. Περισσότεροι Έλληνες παίζαν και το πρωτάθλημα και της Β εθνικής, ακόμα και της Γ εθνικής ήταν ακόμα καλύτερο. Τώρα δεν βλέπουμε τόσο πολύ ποιότητα. Και νομίζω έχει πολύ να κάνει που δεν παίζουν οι Έλληνες παίκτες. Και είναι κακό να λέμε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν. Υπάρχουν και είναι καλύτεροι από πολλούς ξένους. Οι ακαδημίες είναι γεμάτο με ταλέντα. Μάλιστα. Ωραία. Κόσμο, είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε τώρα γιατί είστε ο ανταποκριτής μας στο Κατάρ. Τελείωσε. Έκλεισε η συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια.